Ντυμένη με τα χρώματα της Ουκρανικής σημαίας, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen ανακοίνωσε ότι η χώρα πρέπει να λάβει το καθεστώς υποψήφιας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρας. Η ανακοίνωση που έγινε την Παρασκευή ανοίγει το δρόμο για την πιθανή ένταξη της μαχόμενης χώρας στο μπλοκ στο μέλλον. Ναι, η Ουκρανία αξίζει μια ευρωπαϊκή προοπτική. Ναι, πρέπει να δοθεί στην Ουκρανία καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας. Εννοείται ότι έχει γίνει καλή δουλειά. Ωστόσο, πρέπει επίσης να γίνει σημαντική δουλειά. Η όλη διαδικασία βασίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια και η πρόοδος εξαρτάται εξ ολοκλήρου από την Ουκρανία. Είναι η Ουκρανία που τα έχει όλα στα χέρια της. Και τι θα μπορούσε να είναι καλύτερο για να διαμορφώσει το δικό της μέλλον. Προς το παρόν πρόκειται για μια σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα κράτη-μέλη έχουν τον τελευταίο λόγο για αυτό το θέμα. Ωστόσο, η Κομισιόν έστειλε ένα ισχυρό και σαφές μήνυμα στο λαό της Ουκρανίας, δείχνοντάς του ότι ο αγώνας τους με τη Ρωσία δεν είναι μάταιος. Ωστόσο, για να ενταχθεί η χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να πληρεί διάφορες προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων ο σεβασμός του κράτους δικαίου, η μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος και τα μέτρα κατά της διαφθοράς. Ωστόσο, σύμφωνα με ορισμένους ειδικούς, η απόκτηση του καθεστώτος υποψήφιας χώρας θα μπορούσε να βοηθήσει το Κίεβο να ξεπεράσει αυτά τα ζητήματα. Ως πλεονέκτημα θεωρείται το μεγάλο κίνητρο των Ουκρανών και το γεγονός ότι υπερασπίζονται τις ευρωπαϊκές αξίες και τη δημοκρατία όλα αυτά τα χρόνια και ότι τώρα αγωνίζονται για αυτές τις αξίες και το γεγονός ότι το καθεστώς υποψήφιας χώρας θα αυξήσει την ανάγκη της κυβέρνησης να πραγματοποιήσει πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις που αναμένονται επίσης από τον Ουκρανικό λαό. Very important reforms that are expected also from by the Ukrainian people. Η σύσταση έρχεται μετά από μια ιστορική επίσκεψη στο Κίεβο των ηγετών των τριών μεγαλύτερων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ιταλίας, όπου έριξαν το βάρος τους στην προσπάθεια της Ουκρανίας να ενταχθεί στην Ένωση. Απαιτείται όμως ομοφωνία, με οποιαδήποτε τελική απόφαση να λαμβάνεται κατά τη σύνοδο κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης την επόμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέστησε επίσης να δοθεί καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη Μολδαβία, αλλά όχι στη Γεωργία.